Είχαμε προβλήματα και σε άλλες περιοχές. Η Δήμητρα Ισέκη είναι μαζί μας για να δούμε εικόνες καταρχήν από την Λέσβο. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Είχαμε όντως όλη την Ελλάδα πολλά προβλήματα λόγω των ισχυρών ανέμων. Πάμε στη Λίμνο, όπου πλημμύρισε το λιμάνι της Μύρινας από την έντονη βροχόπτωση. Τα φερτά υλικά έφραξαν τα φρεάτια. Εδώ πέρα βλέπουμε τον υψηλό κυματισμό στο Ρωμαϊκό Γυαλό, στη Μύρινα. Τα ορμητικά κύματα εκτοξεύονται μέχρι το δρόμο. Αν θέλετε, όμως, πάμε να δούμε και ένα τοιχείο, ένα χωμάτινο τοιχείο που κατέρευσε εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης. Και μεγάλες πέτρες μετακινήθηκαν στο δρόμο. Και αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο, γιατί περνάνε συχνά δίκυκλα από το σημείο πολλά αυτό. Πολλά προβλήματα, ναι. Τώρα, στη Σάμμο. Και στη Σάμμο. Να δούμε ένα βίντεο που είχαμε σοβαρά προβλήματα και εκεί από την κακοκαιρία. Οι θυελώδεις άρεμοι έβγαλαν τη θάλασσα στη στεριά. Και έτσι, όπως βλέπουμε, αυτό είναι στην περιοχή Λιβαδάκη, στην παραλία. Εδώ δεν μπορεί να διακρίνει τώρα, έτσι, που είναι η ξηρά και που είναι η θάλασσα. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, και από εκεί. Και στο σημείο αυτό βλέπετε και αυτή την εικόνα εδώ, τη σκεπή που έχει καταρρεύσει και δημιούργησε αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα, ήταν πολύ ισχυρή άνεμη έτσι κι αλλιώς, έτσι παντού, σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ναι. Ωραία, τώρα στα Κουφονίσια να δούμε λίγο μια εικόνα, ένα βίντεο. Εδώ πέρα τα κύματα βλέπουμε ότι έχουν σκεπάσει τον Σκοπελίτη. Κοιτάξτε εδώ. Ο Σκοπελίτης, ο οποίος δεν σταματάει έτσι κι αλλιώς τα δρομολόγια και όλοι το προτιμούν με ό,τι καιρό κι αν είναι. Και χθες που επικοινωνήσαμε, μας είπαν όλα καλά. Παιδιά, δεν έγινε κάτι. Ναι, για μας δεν είναι τίποτα. Τα 9 και 10 από φορ, για μας δεν είναι τίποτα. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Και οι θυελώδεις άνεμοι σάρωσαν και το νησί της Μυκόνου. Και τα σκουπίδια ταξίδεψαν μέχρι τη θάλασσα, δημιουργώντας και εδώ αρκετά προβλήματα και στις μετακινήσεις των κατοίκων. Ανέμων. Λοιπόν, κλήσεις τώρα. Πόσες κλήσεις είχαμε στην πυροσβεστική? Λοιπόν, είχαμε 304 κλήσεις στην Κεντρική Μακεδονία, 8 στη Δυτική Ελλάδα και 10 στο Νότιο Αιγαίο. Και να πούμε και για τα απαγορευτικά. Βεβαίως, ναι. Έχουμε απαγορευτικά από όπλου από τον Πειραιά, από τη Ραφίνα και το Λαύριο, αλλά και την Κυλλήνη. Όμως εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια από τον Πειραιά προς Αργοσαρονικό. Μάλιστα. Ωραία. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.